Απεργούν σήμερα οι σχολικές καθαρίστριες και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και το Υπουργείο Εργασίας. Ανάμεσά τους και πολλές σχολικές καθαρίστριες από την Πάτρα. Ζητούν τη μονιμοποίησή τους που τους έχουν υποσχεθεί εδώ και χρόνια, αλλά και την ένταξή τους στα βαρέα και αφηγηνά. Οι περιπτώσεις τους σοκάρουν. Κάποιες δουλεύουν ακόμη και για 250 ευρώ το μήνα. Κάθε Ιούνιο που κλείνουν τα σχολεία μένουν άνεργες καθώς λήγει η σύμβασή τους και ζουν με την αγωνία αν το Σεπτέμβριο, μετά από 2 μήνες δηλαδή, θα τους ξανακαλέσουν για δουλειά. Αυτό το μαρτύριο το βιώνουν κάποιες εδώ και 15 χρόνια κάθε καλοκαίρι. Αντιπροσωπεία των καθαριστριών συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Σκουρλέτη και του κατέθεσαν τα αιτήματά τους. Όπως δηλώνουν, περιμένουν λύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλιώς θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.